Μουδιασμένη η Τουρκία. Δεν έχει αντιδράσει ακόμη στην απόφαση της Αμερικανικής Γερουσίας για επιβολή κυρώσεων εξαιτίας του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400. Η εξέλιξη εξέπληξε την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, που έκανε λόγο για ασέβεια των Ηνωμένων Πολιτειών κατά μία συμμάχου χώρας. Τώρα το να σηκώνεται η Αμερική και να φέρνει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αυτό πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη ασέβεια απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό εταίρο στο ΝΑΤΟ. Μετά το σοκ που αντικατοπτρίστηκε πρώτα στο τουρκικό νόμισμα, το οποίο κατρακύλησε σε ιστορικά χαμηλά και πάλι, ακολούθησε ο προβληματισμός, αλλά και ο φόβος μήπως η Ελλάδα επιτεθεί στην Τουρκία. Ona göre tedbir almak zorundayım. Sizin desteklediğiniz Yunanistan benim üzerime gelse veya başka birileri gelse ben ne yapacağım? Το πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα πάντως παραμένει γρίφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δέσει αυτή τη στιγμή τα χέρια του Ερντογάν, την ώρα που προσπαθούσε να ρίξει γέφυρες στον νέο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Το δίλημα δύσκολο. Θα επιλέξει την οδό της σκληρής ρητορικής και πάλι ή τη διπλωματία της σιωπής μέχρι να αναλάβει ο Μπάιντεν την εξουσία. Τουρκία büyüyor, güçleniyor. O yüzden herkes bize düşman. Οι σχέσεις Άγκυρα-Ουάσιγκτον εισέρχονται ξανά σε ταραγμένη περίοδο. Με κάποιους μάλιστα να θεωρούν ότι αυτές οι κυρώσεις αποτελούν μόνο την αρχή της αμερικανικής τιμωρίας απέναντι στην Τουρκία. Tasarının yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara yaptırım uygulanması talep edildi. Maria Zaharaki από την Κωνσταντινούπολη για το Open.